Με τα μέχρι τώρα στοιχεία έτσι δείχνουν ότι σε εκτός κινούμαστε καλά, η αγορά της Ιερά Πατράς. Σταθερά θα λέγαμε σε σχέση με πέρυσι, θα λέγαμε σταθερά. Σταθερά. Στο τέλος βέβαια, ακόμα έχουν μείνει 10 μέρες, στο τέλος συζητήσουμε τον γαμπρό, θα δούμε τα αποτελέσματα, θα δούμε και πέρα ακριβώς τι έχει γίνει. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο θέμα που συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Λέγαμε πριν με τον κύριο Νταραρά που κάναμε ένα πρώτο σχόλιο ότι αφορούν 9 με 11 την επέκταση του ωραρίου, κάτι που γινόταν και τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα το θέμα όμως έπρεπε να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο και να συζητηθεί και εκεί για πρώτη φορά. Κοιτάξτε, είναι κάτι που συμβαίνει χρόνια και η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου ήταν θετική ως προς την επέκταση του ωραρίου και αυτό για καθαρά για τους λόγους των τουριστικών καταστημάτων. Είναι μια ώρα για τα τουριστικά καταστήματα που πέρα, η οποία είναι ώρα αισθημή. Και δεν μπορούμε να πούμε ότι εκείνη την ώρα τα καταστήματα τα οποία ασχολούνται καθαρά με τον τουρισμό, τα εμπορικά καταστήματα, θα είναι κλειστά. Θα ήταν, δηλαδή, αν ήταν μια αρνητική απόφαση, θα ήταν σαν να τους σπρώχναμε να παρανομήσουν, γιατί λογικό θα ήταν ότι δεν θα την ακολουθούσαν την απόφαση αυτή και θα ανοίγαν τα καταστήματά τους. Όπως σας είπα, είναι μια ώρα αισθημή. Έτσι, πολλοί κάνουν την εκδρομή τους, πηγαίνουν στο δείπνο τους, τελειώνουν, θέλουν να κάνουν μια βόλτα στην πόλη. Όλοι μας πάνε, τρώνε και μετά κάνουν και το πεσουλάτσο που λέμε. Εμείς πάνε μια βόλτα και ψωνίζουν και κάτι από τα καταστήματα, τα συγκεκριμένα. Και καμιά φορά μπορεί να είναι και λίγο ψωνίζουν, να ψωνίζουν τα εμπορικά. Είναι μια απόφαση την οποία εμείς δεν καταλάβαμε γιατί έχει πάρει τόση έκταση. Αυτό που από ό,τι καταλάβαμε χθες είναι το αν έγινε, αν υπάρχει θέμα κάποιοι να αξιοποιήσουν, να εκμεταλλευτούν, όπως θέλετε πείτε, το να καπηλευτούν, όπως υπόθηκε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι το είναι επέκταση αυτή του ωραρίου και κάποια εμπορικά καταστήματα να παρατείνουν το ωράριό του. Το είδανε αυτό με καλό μάτι. Γενικά για τα εμπορικά καταστήματα της πόλης μας, θέλω να πούμε ότι το ωράριο που θα βγάλουν το θερινό δεν θα είναι μετά τις 9. Απλά αυτή η απόφαση πρέπει να την πάρουμε για τα τουριστικά καταστήματα. Και να σας πω και το άλλο. Αν πούμε όχι, θα είναι σαν να λέμε ότι εμείς οι ίδιοι ότι η Ιεράπτρα δεν είναι τουριστικός προορισμός. Ναι, σωστό και αυτό, διότι είναι δηλαδή συγκεκριμένη η τοποθέτηση και το κείμενο της περιφέρειας που ζητάει από τους δήμους. Η περιφέρεια Κρήτη ζητάει από τις τουριστικές περιοχές, αν θέλουν να είναι ανοιχτά, από τις 9 ως τις 11, μια παράταση δίωρη. Όταν λοιπόν εμείς θα πούμε ότι όχι δεν το θέλουμε, είναι σαν να λέμε στην περιφέρεια, ξέρετε κάτι, η Ιεράπτρα δεν είναι τουριστική περιοχή. Άρα δεν και δεν έχει τουριστικά καταστήματα, άρα και δεν... Όπως σας είπα και πριν, δεν μπορούμε με μια απόφασή μας να σπρώξουμε τόσους επιχειρηματίες στο να παρανομήσουν. Όταν λέμε τώρα εμπορικά καταστήματα, υπάρχει ξεχωριστή άδεια, επειδή δεν το γνωρίζω, σας ρωτάω, υπάρχει ξεχωριστή άδεια κάποιος που έχει τουριστικό κατάστημα και κάποιος άλλος που έχει κατάστημα με ρούχα ή άλλα είδη ένδυση? Αυτό περιμένουμε διευκρινήσεις, να σας πω την αλήθεια. Ναι. Γιατί θα μπορούσε, ας πούμε, να μην τεθεί με την ευρεία έννοια του εμπορικού καταστήματος και να πούμε, ας πούμε, μόνο τα τουριστικά. Δεν έχει διαφορά. Ναι. Αυτό που το έχουμε διευκρινίσει και είμαστε σίγουροι σε αυτό μαζί με το νομικό από τη ΣΕΣΕ, τον κύριο Μέγκουλη, ως προς το ωράριο δεν υπάρχει καμία διαφορά. Όλα τα καταστήματα πλέον είναι στο ίδιο ωράριο και δηλαδή πιο παλαιότερα υπήρχαν μερικά καταστήματα τα οποία είχαν την άδεια του ΕΟΤ και ήταν καλυμμένα. Πλέον δεν ισχύει αυτό. Πρέπει όλα τα καταστήματα όσα θέλουν να είναι ανοιχτά τους καλοκαιρινούς μήνες, όλα τα εμπορικά καταστήματα, να υπάρχει άδεια από την περιφέρεια. Καλά κάνετε και το διευκρινίζετε, ναι. Μέχρι στιγμής η διαδικασία είναι σωστή και βάσει λογική, θα το λέω, πήραμε και τη θετική απάντηση. Θα μπορούσε βέβαια κάποιος να πει ότι αν είχαμε και εδώ βεβαίως μεγάλα πολυκαταστήματα που θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν, θα ήταν ένας κίνδυνος ενδεχομένως, αλλά τώρα βλέπουμε ότι τα καταστήματα της Ιεράπετρας στηρούν το πρόγραμμα το οποίο έτσι ανακοινώνεται. Ναι, στην Ιεράπετρα βέβαια να το πω, τα πολυκαταστήματα δεν είναι κάτι το οποίο το ζούμε μόνο εμείς, το ζούμε όλες οι πόλεις και όλες οι πόλεις της χώρας μας και όχι μόνο της χώρας μας.
Αλλά βλέπουμε ότι σε όλες τις τουριστικές περιοχές τα καταστήματα είναι ανοιχτά μέχρι τις 11 και τουλάχιστον στα σημεία που περιφέρονται οι τουρίστες και όχι σε όλη την πόλη. Διευκρινίζεται αν όταν λέμε τουριστικές περιοχές, ακούσαμε χθες, αν περιλαμβάνεται ολόκληρος ο Δήμος, δηλαδή ας πούμε πέρα από τη Πεζόδρομο για παράδειγμα εδώ στην Ιερά Πέτρα, αν είναι το Μύρτος, αν είναι ο Αγιάννης, το Κουτσουνάρι, συμπεριλαμβάνονται και αυτές οι περιοχές. Τη ζητάμε εμείς στην ουσία. Ναι, ακόμη δηλαδή και αν εμείς δεν έχει χαρακτηριστεί. Ζητήσαμε παράταση ωραρίου για όλο το Δήμο. Ναι. Διότι μέσα είναι και χωριά, όπως είπα, τα οποία δεν θεωρούνται, αν και είναι. Οπότε συμπεριλαμβάνονται, ναι. Ακούσαμε χθες και κάποιον δημοτικό σύμβουλο, επικεφαλής μάλιστα, να θέτει ένα προβληματισμό να έγινε κάποια γενική συνέλευση προκειμένου να... Γενική συνέλευση δεν έγινε, έγινε διοικητικό συμβούλιο. Έγινε διοικητικό συμβούλιο. Βέβαια, και ας πούμε, επεσήμανε ότι θα μπορούσε να είχε γίνει μια συζήτηση, να ενημερωθούν τουλάχιστον οι έμποροι από τη στιγμή που και το θέμα ήρθε στο δημοτικό συμβούλιο. Σωστά. Μόνο που... Για το να κάνεις γενικές συνελεύσεις δεν είναι και τόσο εύκολο, απαιτεί το και το χρόνο, απαιτεί μάλλον αρκετό χρόνο για να γίνει, αλλά σας είπα για κάποιες, είναι κάτι... κάποιες δουλειές όπως η συγκεκριμένη, η οποία γίνεται χρόνια, δεν νομίζω ότι χρειάζεται όλο αυτό που μου λέτε τώρα. Όχι δεν νομίζω, δεν χρειάζεται όλο αυτό που μου λέτε. Είναι κάτι που γίνεται χρόνια και σας είπα, είναι, στην ουσία αυτή η απόφαση είναι μονόδρομος. Διότι αν τα γνωμοδοτήσουμε αρνητικά, θα είναι αρνητικό και για την πόλη μας, η οποία θα τη χαρακτηρίζουμε οι ίδιοι εμείς, οι πολίτες και οι φορείς, ότι δεν είναι τουριστική περιοχή. Και επίσης είναι σαν να σπρώχνουμε αρκετούς επιχειρηματίες της πόλης μας, οι οποίοι ασχολούνται με τον τουρισμό, να παρανομήσουν. Νομίζω ότι κανείς δεν θα το έκανε αυτό και όπως σωστά πράξανε. Εγκρίθηκε πάντως η απόφαση ναι. αυτή, έτσι. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε επί του θέματος. Όχι, να σε ευχαριστήσω. Εμείς από τη μεριά μας θα θέλαμε να πούμε συγχαρητήρια μερικές μέρες μετά, βέβαια, στον Πολιτιστικό Σύλλογο Ιεράπτρας, την Κοινοπολιτεία Ιεράπτρας για το καρναβάλι που διοργάνωσαν. Διότι ήταν κάτι υπέροχο και τα μηνύματα που λαμβάνουμε και από γνωστούς μας από άλλες πόλεις ήταν ότι ακούστηκε και... Ήταν μια πάρα πολύ καλή διαφήμιση για την πόλη μας, αλλά και μια πάρα πολύ ωραία μέρα για εμάς που ήμασταν εδώ πέρα. Τους ευχαριστούμε λοιπόν και ευχόμαστε στο καλή συνέχεια σε αυτό το δύσκολο έργο, γιατί η οργάνωση ενός καρναβαλιού δεν είναι κάτι απλό και εύκολο. Απαιτεί πολύ χρόνο, πολύ κόπο για να βγει ένα τέτοιο όμορφο αποτέλεσμα όπως είχαμε φέτος. Μακάρι έτσι λοιπόν, να διαφημίζεται και η Ιερά Πέτρα. Και στην πολιτεία και στο Δήμο μας. Και ελπίζω του χρόνου να είμαστε ακόμα περισσότεροι όλοι αυτοί που μπορούμε να βοηθήσουμε ώστε να γίνει το καρναβάλι μας καλύτερο. Κύριε Πενιχάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.